Ωραία, να περάσουμε τώρα να δούμε και τον Κυριάκο Κιανό. Ναι. Και συνεχίζουμε. Τον καταπληκτικό Κυριάκο Κιανό που ξεσηκώνει τον κόσμο και αυτό στο καραμέλα μαζί με το Σάκη και όχι μόνο. Και με τη νέα του επιτυχία. Καγγέλια. Κατερίνα, γίνεται πανικός. Ναι. Όταν το άκουσα, δηλαδή, είχα πάθει λίγο αυτό το τραγούδι, αλλά μετά. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον Κιανό. Θα βγω να διασκεδάσω, τη σβήνω, δεν με νοιάζει και γι' αυτό όλοι τα χέρια πάνω. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο Καραμέλα, ένα χώρο πολύ εντυπωσιακό και πολύ όμορφο, που είναι το μόνο μαγαζί που δουλεύει πέντε φορές την εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα στον Κιανό που έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στον κόσμο που σας βλέπει. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ και που είσαι μαζί μας. Χαίρομαι, στο Αιγαίο TV είπαμε. Στο Αιγαίο TV, δωδεκανής. Γεια σας, εγώ έχουμε καλή σχέση πιστεύω. Πολύ καλή σχέση. Θάλασσα, ε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Θα περάσουμε απόψε μια πολύ όμορφη βραδιά. Θα περάσουμε μια υπέροχη βραδιά, βέβαια. Είναι το μόνο σίγουρο. Πώς ξεκίνησες την ενασχόληση με τη μουσική? Από μικρός είμαι με οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με τη μουσική. Με όργανα, με τραγούδι, με στίχους, με θεατρικά πράγματα και τέτοια. Ήμουνα μέσα σε συλλόγους. Γενικά μέσα στη μουσική μέσα από μικρό. Ναι, από πολύ μικρός. Και η πορεία και η καριέρα φαίνεται. Ήταν όνειρο μετά ζωής και είμαι ευτυχισμένος και νιώθω ευλογία που μπορώ να κάνω το όνειρό μου κάτι το οποίο μπορεί να μου δίνει και τη δύναμη να ζω έτσι αξιοπρεπές τουλάχιστον. Σωστό, και κάνεις και πολύ κόσμο να χαίρεται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Είναι ωραίο να κάνεις τον κόσμο να ξεχνιέται. Νιώθεις ότι έχεις μια αποστολή τουλάχιστον να κάνεις κάτι έτσι κάθε μέρα, έστω να ξεχνιέται κάποιος, να γελάει, να ερωτεύεται, να χαρίζει. Γενικά να ταξιδεύει με κάθε κομμάτι όταν βγαίνει στην πίστα πάνω. Είναι σημαντικό. Καθένας τη μουσική την έχει ανάγκη και είναι το μόνο κοινό που έχουν όλοι οι άνθρωποι. Πιστεύω ότι είναι αναγκαίο. Και κοινό για να ξεχνάμε τα προβλήματα. Για να ξεχνάμε, για να. Γενικά, ο καθένας όπως θέλει το χρησιμοποιεί. Αλλά είναι κοινό. Αγαπημένο τραγούδι μετά από τα ιστόσεις επιτυχίες. Από δικά μου τραγούδια εννοείς. Τώρα δεν μπορώ τώρα να σου πω αυτό το κλισέ που λέμε όλοι, αλλά και εγώ το καταλαβαίνω, ενώ το άκουγα παλιότερα περίεργα, ότι όλα είναι παιδιά μου και όλα είναι. Όλα τα αγαπώ. Όλα τα αγαπώ. Εντάξει. Είναι πολύ σημαντικό. Κάποια νύχτες είναι ένα τραγούδι το οποίο έχω γράψει. Είναι το πρώτο τραγούδι που έχω γράψει. Το Χίλιες Νύχτες, και είναι ξεχωριστό γιατί είναι το πρώτο. Και το πρώτο ίσως που σε ανέδειξε. Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι είναι αυτό που με ανέδειξε. Αυτό που με έκανε πολύ γνωστό είναι όλοι τα χέρια πάνω. Το Πάρε το Ρίσκο, το Κόβω Φλέβες, αυτά και η συνεργασία μου με τον Χριστόδουλο Σιγανό, με τον Βαλεντίνο, είναι κάτι το οποίο θεωρώ έχουμε γίνει και σαν οικογένεια και φιλαράκια και έχουμε έρθει πολύ κοντά και είναι κάτι το οποίο άνοιξε την πόρτα έτσι να γνωριστώ με τον κόσμο, να με γνωρίσει ο κόσμος μέσα στο τραγούδι. Συνεργασία σου τόσα χρόνια με το Τσαλίκι, με τον Αρσενίου, ναι. Γενικά εδώ η οικογένεια Καραμέλα. Ναι, εγώ με το μαγαζί εδώ πέρα έχω μια σχέση
έτσι, πέρα από οικογενειακή. Εγώ προσωπικά έρχομαι πάρα πολλές φορές. Το έχω βαφτίσει το μαγαζί σαν καραμέλα. Είναι δικιά μου η ιδέα του ονόματος. Είμαι από την αρχή εδώ, από την αρχή αρχή του μαγαζιού, έτσι. Γλυκό όνομα. Γλυκό. Αλλά λέει καραμέλα, σημαίνει έλα στο μέλι, έτσι. Τέλος πάντων, είναι μια συνεργασία στα τρία τελευταία χρόνια με τον Γιώργο Τζαλίκη. Με το Σάκη πάμε στα τέσσερα. Όταν κάτι πετυχαίνει και υπάρχει ωραία χημεία, το συνεχίζουμε. Σωστό. Είναι και η Χρήσπα στα δύο χρόνια τώρα μαζί μας που πηγαίνει πάρα πολύ καλά η συνεργασία. Και αυτή η τετράδα έχει κάνει μια διαφορετική. Ο κόσμος το έχει αγαπήσει. Ναι, ο καθένας από την πλευρά του δίνει κάτι διαφορετικό και αυτό αγαπάει, γιατί είναι και αληθινό. Ο καθένας μας είναι διαφορετικός και αυτό που είναι το βγάζει με αλήθεια πάνω στην πίστα. Και αν φανταστούμε ότι είναι Τετάρτη, μια μέρα ας πούμε καθημερινή, και δεν πέφτει η καρφίτσα έξω στο μαγάζι. Είναι γεμάτο. Ναι, όντως. Είναι χαρά, χαρά να υπάρχει δουλειά, να υπάρχει στις μέρες που ζούμε, είναι χαρά μας αυτό. Το μεγαλύτερο σου όνειρο? Να βρω τον επόμενο σταθμό και στόχο μου. Είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχεις. Να είμαστε γεροί, να είμαστε υγιείς και όλα είναι στο χέρι μας, πιστεύω. Υπάρχουν μεγάλοι έρωτες στη ζωή? Μεγάλοι έρωτες. Υπάρχουν μεγάλα όνειρα, υπάρχουν μεγάλοι έρωτες, υπάρχουν μεγάλα ταξίδια. Υπάρχουν μεγάλα και μικρά πράγματα, πιστεύω. Πώς καταλήγουν τις περισσότερες φορές, πιστεύεις? Μεγάλοι έρωτες. Δεν ξέρω. Δεν έχω την πολυτελεία. Πιστεύω ότι ο καθένας όπως τον στιγματίζει κάθε σχέση του. Ναι, εντάξει. Πιστεύω ότι τη δουλειά που κάνω έχω, έτσι, έχω τη δυνατότητα να γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο μετά από τόσα χρόνια, αλλά είναι δύσκολο να ερωτευτείς ή να σε ερωτευτούν. Σε βλέπουν λίγο επικίνδυνα επάνω, βέβαια. Ναι. Μπορεί να σε θαυμάζουν, μπορεί να σε βλέπουν σαν φίλο τους, κάτι κοντινό, κάτι απόμακρο. Γενικά μπορεί να βλέπουν, αλλά δεν μπορούν να δουν ποιος είσαι στην ουσία. Και αυτό δεν μπορείς να το νιώσεις αληθινό, ούτε να ερωτευτείς στην ουσία. Έμπρακτα ποτέ. Αγαπημένος προορισμός? Η θάλασσα, πάντα. Οπότε ένα ταξίδι στην Κάλυμνο θα το κάναμε, πιστεύω. Ευχαρίστως. Και πάντα με καραβάκι. Οπότε θα το έχουμε στα υπόψη. Οπότε ένα ταξίδι καλοκαιράκι. Θα είμαστε εκεί. Ετοιμάστε μου ένα ωραίο κλαμπ να θα τραγουδήσω. Θα τα ετοιμάσουμε όλα. Θα τα ετοιμάσουμε όλα. Και έχω ακούσει και πολύ ωραία πράγματα στην Κάλυμνο. Δεν έχω έρθει και θέλω να έρθω πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα, καλή συνέχεια, πάντα επιτυχίες και πάντα ανωδικές επιτυχίες. Εσείς να είστε καλά, υγεία στον κόσμο, με αγάπη και υπομονή στις μέρες που ζούμε, όλα να πάνε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Γιατί η ζωή είναι ωραία. Ραφαηλάκο μου, για πες λίγο για την... Δεν σχολιάσαμε. Για τον αγαπημένο μας Κιανό. Mm-hmm. Πώς σου φάνηκε? Κοίτα... Τον έχω δει εδώ και πολλά χρόνια τον είχα. Είναι πολύ απλό παιδί. Είναι απλός, έχει καταπληκτική φωνή. Πολύ ωραία φωνή. Πολύ ωραία και ωραία χρειά και διαφορετική. Την ξεχωρίζει τη φωνή mm-hmm. του. Δηλαδή, όταν θα την ακούσει σε ένα τραγούδι, θα καταλάβει ότι είναι αυτός. Και πιστεύω ότι έχει ένα στυλ πολύ ιδιαίτερο. Ναι, συμφωνώ. Και φαίνεται, το βγάζει κιόλας ότι είναι καλό παιδί, έτσι. Γιατί δεν αρκεί μόνο να είσαι και καλός τραγουδιστής. Και με τον κόσμο είναι πολύ κοντά του. Να πω την αμαρτία μου. Ναι, για πες. Όχι, δεν τη λέω. Όχι, ήθελα να πω απλά ότι έχουν περάσει σχήματα και σχήματα από το Καραμέλα, έτσι. Ότι πιστεύω ότι και αρκετό και ένα πολύ μεγάλο κοινό, κυρίως και οι γυναίκες και τα κοριτσάκια πιο μικρά, τα κρατάει ο Κιανός μας με τον Αρσενίου. Έτσι, οι δυο τους, έτσι, που κάνουν πολύ τρελοκέφι. Το συζητάμε και για τον Τζαλί και τη Χρήσπα τρελαίνονται, αλλά απευθύνονται σε μια άλλη. Έχουν το κοινό τους, Κατερίνα. Ναι. Ωραία, αυτά. Πήγες τελευταία φορά στο Καραμέλα, τι γινότανε? Ναι, πανικός. Σου είπα, 8,5 ώρα έφυγα. Α, τώρα για αυτή τη φορά μου έλεγες. Και τώρα. Oh. Κοίτα, το Καραμέλα είναι πάντα ο τελευταίος μας σταθμός mm-hmm. μετά από όλα τα άλλα. Οπότε κάθε φορά πάμε Καραμέλα. Και να μην ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Πυρουνάκη που μας έχει εξυπηρετήσει. Βεβαίως. Ωραία.